Σαν σήμερα το 1961 ανακαλύφθηκε το ανάκτορο της Βεργίνας από τον Μανώλη Ανδρώνικο. Ήταν 28 Ιανουαρίου του 1961 όταν το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης υπό τον Μανώλη Ανδρώνικο ανακάλυπτε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της σύγχρονης ιστορίας. Χτισμένο στα χρόνια του Φιλίππου του Δευτέρου, το ανάκτορο των Αιγών είναι το μεγαλύτερο μαζί με τον Παρθενώνα και το σημαντικότερο κτίριο της κλασικής Ελλάδας. Χτισμένο στο άστι των Αιγών, σε ένα υπερυψωμένο σημείο της πλαγιάς, το τεράστιο κτίριο, το μεγαλύτερο της κλασικής Ελλάδας, τριπλάσιο από τον Παρθενώνα, ήταν ορατό από ολόκληρη τη λεκάνη της Μακεδονίας, το πόσιμο δύναμης και ομορφιάς. Κτίριο πρωτόφαντο, απολύτως επαναστατικό και πρωτοποριακό για την εποχή του, το ανάκτορο που ένας μεγαλοφυής αρχιτέκτονας, ίσως ο Πίθεος, γνωστός για τη συμμετοχή του στην κατασκευή του μαυσολίου, αλλά και για τη συνεισφορά του στην εξέλιξη της πολεοδομίας και της θεωρίας των αναλογιών, δημιούργησε για τον Φίλιππο στις Αιγαίες το αρχέτυπο όλων των βασιλείων, δηλαδή των ανακτόρων της ελληνιστικής οικουμένης και όχι μόνον. Τυχοποιίες και αρχιτεκτονικά μέλη, επεξεργασμένα όλα με εκπληκτική ακρίβεια, καλύφθηκαν με άριστης ποιότητας μαρμαροκονίες, μελία και στυλπνή επιφάνεια που υποβάλλει την εντύπωση μαρμάρου και ανακαλεί την περιγραφή του Βιτρούβιου για τα κονιάματα του παλατιού του Μαύσολου που έλαμπαν σαν να ήταν από γυαλί. Χιλιάδες κεραμίδια και ανάγλυφα ακροκέραμα εξαιρετικής ποιότητας, εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα μαρμαροθετήματα και ψηφιδωτά, μερικά από τα οποία είναι εξαίρετα έργα τέχνης, πανάκριβες χρωστικές, χαλκός και κάθε είδους πολυτελή υλικά, επιστρατεύτηκαν για να δημιουργήσουν ένα σύνολο αντάξιο της φιλοδοξίας του ηγεμόνα. Ωστόσο, πέρα από την πολυτέλεια των υλικών, την εφευρετικότητα και την τελειότητα της εκτέλεσης, τα απροσδόκητα επιτεύγματα της τεχνολογίας που ανιχνεύονται σε όλα τα επίπεδα, το πιο συναρπαστικό στοιχείο του μοναδικού αυτού κτιρίου παραμένει η μεγαλοφυής αρχιτεκτονική σύλληψή του. Το μεγάλο τετράγωνο περιστήλιο, χωρίς αμφιβολία η καρδιά του κτιρίου, μαζί με τους χώρους που το περιβάλλουν αρμονικά και από τις τέσσερις πλευρές του, και το εντυπωσιακό πρόπυλο με τις στοές του που το πλαισιώνουν, αρθρώνοντας την πρόσωψη, αποτελούν τα βασικά στοιχεία του πρωτοποριακού για την εποχή του αρχιτεκτονήματος.